Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Εξαιρετικός ο καιρός. Τα πρώτα βήματα του Μάρτη δείχνουν μια καθαρά νηξιάτικη προοπτική καιρική στη Δυτική Μακεδονία με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει τα μεσημέρια στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου σε, πολλέ περιοχέ πολλές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Ακόμα και τα ορεινά ανέβηκαν θερμοκρασιακά, όμως νωρί το πρωί είχαμε ισχυρό παγετό στους μείον 7 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία, η χαμηλότερη στο Νέο Κάφκασο, στον μείον Έναν οικοζάνη στου, μείον 5 η πτωλεμαίδα, μείον 6 τα γρεβενά. Εκεί κοιμανθήκαμε νωρί το πρωί. Όμω αυτέ οι πολύ χαμηλέ πρωινέ τιμέ θερμοκρασία τι διαδέχτηκαν ιδιαίτερα υψηλέ με τη θερμοκρασία να φτάνει του 16 με 17, όπω τόνισα νωρίτερα. Αναμένεται νέα άνοδο τη θερμοκρασία. Πάμε να τα δούμε λοιπόν αναλυτικά, διότι η νέα εβδομάδα η οποία μόλι ξεκίνησε έχει καλό καιρικό α, πρόσωπο α, παρά τι αυξομοιώσει ω προ την ένταση του ανέμου που από αύριο θα θα μας επισκεφθεί με ρηπέ, οι οποίες α, τοπικά θα αγγίξουν και τα 50 με 60 χιλιόμετρα κυρίως σε ορεινές περιοχές. Πιο αναλυτικά λοιπόν, αύριο Τρίτη στη Δυτική Μακεδονία μένετε καλός καιρός και ηλιόλουστος με κάποιες αρές νεφώσεις οι οποίες μετά το μεσημέρι θα γίνουν πυκνότερες και προς το βράδυ, αργά το απόγευμα και προς το βράδυ, δεν αποκλείεται να ψυχαλίσει πρόσκαιρα ή ακόμα και να καταφέρει να βρέξει επιφάνειες αυτή η κατάσταση κυρίως σε ορεινές περιοχές της Φλόρινας προς τις πρέσπες σε τμήματα της Καστοριάς και κυρίως στα ορεινά στο Βόιο και στα ορεινά τμήματα των Γρεβενών. Κάποιες ψυχάλες αν κάνουν την εμφάνισή τους σε κάποια υπόλοιπα τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας θα είναι ακόμα περαιτέρω άνευ σημασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί από το μεσημέρι σιγά σιγά θα αρχίσουν να ενισχύονται κυρίως στα ορεινά όπου εκεί θα έχουμε ισχυρούς έως και θυελώδεις ανέμους από το μεσημέρι και μετά ταυτόχρονα και στα παιδινά θα ενισχυθεί αυτός ο δυτικός κατά βάση ξηρός άνεμος που θα πνέει. Η θερμοκρασία νωρί το πρωί θα πέσει και πάλι κάτω από το 0. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον τίσιμό σα. Αυτέ οι μεγάλε θερμοκρασιακέ διαφορέ δεν είναι ότι πιο υγιεινό για τον ανθρώπινο οργανισμό. Στου μείον 3 με μείον 4 τοπικά νωρί το πρωί, το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φτάσει στου 18 περίπου βαθμού σε περιοχέ τη Φλόρινα, στου 17 σε περιοχέ τη Καστοριά, στου 20 με 21 θα δείξει ο υδράργυρο σε περιοχέ τη Κοζάνη, τη Πτολεμαίδα, του Αμιντέου και των Γρεβενών. Μια ζεστή ημέρα, η πρώτη ημέρα. Με 20 άρια στη δυτική Μακεδονία θα είναι η αυριανή. Την Τετάρτη, τώρα 6 του μηνό, αναμένονται για ακόμα μια ημέρα καλέ καιρικέ συνθήκε. Θα πέσει και η ένταση των ανέμων. Η θερμοκρασία θα προσαρμοστεί στα επίπεδα τη τάξη των 5 έω και 19 βαθμών Κελσίου. Εν συντομία, η Πέμπτη θα είναι μια πολύ καλή ημέρα και αυτή: 20 βαθμοί Κελσίου τοπικά. Βλέπετε ότι και η Παρασκευή θα είναι στο ίδιο μήκο κύματο. Κρύο νωρί το πρωί ζεστός ο καιρός το μεσημέρι. Για να κλείσουμε με το Σάββατο, 9 του μηνό, αναμένονται καλέ καιρικέ συνθήκε, ηλιόλουστο ο καιρό, μέγιστα τιμέ θερμοκρασία κοντά στου 21 βαθμού Κελσίου. Αρκετά καλό και ζεστό ο καιρό. Λοιπόν, παρόλα αυτά, τα βράδια θα παραμένουν αρκετά ψυχρά έω και παγερά για ορισμένε περιοχέ τη Δυτική Μακεδονία. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε διαθέσιμα δείχνουν ότι και η Κυριακή θα κυλήσει αρκετά καλή, ηλιόλουστη, ίσω σιγά-σιγά να βγει αέρα Κυρίω για την καθαρά Δευτέρα φαίνεται ότι θα ενισχυθούν οι ανέμοι. Είναι πολύ νωρί όμω για να μιλήσουμε με ασφάλεια, γι' αυτό ας τα δούμε στα δελτία καιρού από αύριο, σαφώ και στο υπόλοιπο τη εβδομάδα αναλυτικότερα. Αγαπητοί φίλοι, θερμέ ευχές σε όλου για ένα υπέροχο βράδυ. Να είστε καλά.